Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Γεια και χαρά, τι κάνετε? Εμείς είμαστε καλά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εσύ είσαι στην Αθήνα, φαντάζομαι. Αθήνα είμαι, ναι. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, τι καιρό έχετε, πώς περνάτε? Έχουμε ήλιο. Και εμείς. Ωραία, μας είχε λείψει. Περνάμε ωραία. Να δούμε για πόσο ακόμα, ωραία. Γιατί ξέρεις τώρα αυτές τις μέρες με βροχές και καταιγίδες δεν ξέρουμε. Έτσι λέει τώρα. Όχι, τώρα έχουμε ήλιο. Σταματήσαμε να βλέπουμε. Απειβδίσαμε δηλαδή, κατάλαβες. Ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη κάθε Ιούνιο έχουμε ένα θέμα τα απογεύματα. Έχουμε βροχούλες έτσι και μικρά μπουρινάκια συνήθως. Ναι, και εδώ έχει κάποιες μέρες τώρα. Ναι, μιλάω ψέματα, αλλά επειδή βλέπω τώρα έτσι τις μέρες πολύ ηλιόλουστες, λέω πού θα έρθει πάλι σύννοφο, τι θα γίνει. Όχι, ελπίζουμε πως όχι. Έχει βγει το ουράνιο τόξο για μένα, όπως ξέρετε. Αυτό, τι ωραίες οι φωτογραφίες σου, τι ωραίες οι φωτογραφίες του πρόμου από αυτό το CD, το οποίο είναι μια προσπάθεια που κάνεις εσύ μαζί με άλλους 25 επαγγελματίες από το χώρο των τεχνών, μέσα από την πρακτική του crowdfunding, να συγκεντρώσετε το ποσό που απαιτείται για μια παραγωγή και παρουσίαση ενός pop album. Πρώτα απ' όλα, πριν πάμε στην προσπάθειά σας, να εξηγήσουμε λίγο τι είναι το crowdfunding, το οποίο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό. Ακριβώς. Δηλαδή το βλέπουμε και σε φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις, μουσική παντού, αλλά στην Ελλάδα ακόμη δεν είναι τόσο διαδεδομένο, έως καθόλου θα έλεγα. Λοιπόν, έτσι είναι, όπως τα λέτε. Το crowdfunding είναι μια, πώς να το πούμε τώρα, μια προσέγγιση διαφορετική υλοποίησης project. Δηλαδή, για να υλοποιήσει κάποιος το όνειρό του, κάτι που θα ήθελε να φτιάξει. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει, φανταστείτε, το κάνουν και για τελείως άλλους σκοπούς. Δηλαδή, κάποιος θέλει να κάνει πλαστική, ας πούμε, στην Αμερική, κάνει ένα crowdfunding, ζητάει 250 χιλιάρικα. Ναι, το crowdfunding μπαίνει σε ένα link και δίνει ο καθένας ό,τι μπορεί. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ. Ακριβώς. Όμως, η διαφορά είναι από μια φιλανθρωπία ιέρανο, ότι σε αυτή την περίπτωση εμείς δίνουμε δώρα στον κόσμο. Είναι δηλαδή ανταποδοτικά. Στην ουσία επιβραβεύεις τον άνθρωπο που γίνεται συμπαραγωγό σου, συνδημιουργό σου, και του λες: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθάς προαγοράζοντας αυτή την ιδέα. Και έτσι γινόμαστε συμπορευτές μιας ιδέας, ενός οράματος, και στο τέλος όσοι περισσότεροι είναι αυτοί που θα συμμετάσχουν, τόσο και μεγαλύτερη χαρά, το καταλαβαίνετε. Τόσο μεγαλύτερη είναι η χαρά, γιατί τη μοιραζόμαστε περισσότεροι άνθρωποι. Φυσικά. Μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή, να ενισχύσουμε αυτό το ωραίο project μέχρι τις 31 Ιουλίου, σωστά? Σωστά, ναι. Μέχρι τις 31 Ιουλίου ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι μπορεί ο καθένας, έτσι 5 ευρώ ας πούμε, που είναι βέβαια το minimum, φτάνει μέχρι 5.000. Εντάξει, αυτό μην νομίζετε ότι απευθύνεται στον κόσμο, έτσι αλίμονο. Μπορεί να απευθύνεται σε κάποια εταιρεία, σε κάποιους μεγαλύτερους χορηγούς ή ακόμα σε μια ομάδα 30-40 ανθρώπων που μπορεί να θέλουν να κάνουν ένα πάρτι στο σπίτι τους. Α, αυτό σήμερα θα το πάρουν σαν δώρο? Θα μπορούν, ναι, να το πάρουν σαν δώρο, δηλαδή, γιατί έχει μια live εμφάνιση. Α, μάλιστα. Οπότε όταν θα μπούμε για να δηλώσουμε τη στήριξή μας στην οικονομική, μαθαίνουμε και ποια είναι τα δώρα από τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε. Έχει διαβαθμίσεις που λένε ότι ανάλογα με το πόσο δίνετε, τι δώρα ανταποδοτικά θα σταλούν. Δηλαδή, για παράδειγμα... τώρα πρέπει να ανοίξω την πλατφόρμα. Η συναυλία. Το live νομίζω είναι εντάξει. Πολύ ωραίο δώρο. Το live είναι από τα 1000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να είναι και πιο νωρίς, μισό λεπτάκι, γιατί έχω μπλέξει, έχω μπερδευτεί. Τα λέω κάθε μέρα εντωμεταξύ, αλλά δεν λέω αυτά, λέω τα πιο μικρά. Π.χ. ας πούμε να πούμε ότι στα 20 ευρώ παίρνεις, λέει, την αγάπη μας και το νέο δίσκο σε υπογεγραμμένο CD. Έτσι, έχει 40 ευρώ, έχει 50 ευρώ, 80 ευρώ, στα 100 ευρώ. Τέλεια. Παίρνει την αγάπη μας, το νέο δίσκο σε ψηφιακή μορφή, υπογεγραμμένο CD, υπογεγραμμένο βινήλιο 8 ίντσο με δύο τραγούδια που επιλέγεις εσύ. Αχ, βρε, παίρνει τώρα βινήλιο, τι μας θύμισες εμάς τη 40 something τώρα, ρε εσύ, ρομαντικός. Είναι το βινήλιο. Μέσω της πλατφόρμας του Zoom, στην εγγραφή του νέου άλμπουμ θα μπορείτε να δείτε την ηχογράφηση. Αυτό πότε σου ήρθε στο μυαλό? Γιατί εγώ ξέρω ότι εσύ ήσουν το ζουζούνι που το ξεκίνησες. Ποιο εννοείς, το crowdfunding? Ναι. Εδώ στην Ελλάδα. Όχι, αυτή την πρωτοβουλία συγκεκριμένα για το δίσκο.
Για το δίσκο. Κοίτα, πριν από χρόνια, πολλά χρόνια, μιλάμε τώρα το 11, το 12, μου είχαν πει για, για αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, υλοποίηση πρόσθεση. Κάτι γνωστή μου εδώ στην Ελλάδα που είχαν κάνει ένα site. Mm-hmm. Και εγώ δεν ένιωθα έτοιμη, ρε παιδί μου. Ένιωθα ότι δεν είναι ακόμα η φάση που θα ήθελα να κάνω μια τέτοια προσπάθεια. Τότε είχα την πάντα, είχα φτιάξει την πάντα 50 swinging cuts. Ήμουνα σε μια κατάσταση που προσπαθούσαμε να μας μάθει ο κόσμος και ξέρεις, μου φαίνονταν λίγο μακρινό αυτό σαν ιδέα να το κάνω. Τώρα, με την κατάσταση την υπάρχουσα που μοιάζουν όλα στάσιμα και ας είναι έτσι η αγορά, μάλλον επειδή είναι έτσι η αγορά, θεώρησα πως πρέπει να κάνω κάτι για να κινήσω το γρανάζι της αγοράς. Μάλιστα. Με καταλαβαίνετε, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και το λάδι σε αυτό το γρανάζι τον βάζει ο κόσμος. Εγώ διάβασα κάποιες συνεντεύξεις σου, μια που λες τώρα για πολύ κόσμο, και στάθηκα σε μια φράση σου που με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνη. Έτσι κι αλλιώς είπες, πάντα οι παρέες έκαναν τα σημαντικότερα και τα ωραιότερα. Δηλαδή, και εγώ νομίζω ότι μόνο οι παρέες έχουν μεγάλα δημιουργικά αποτελέσματα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Και σε αυτή την παρέα μέσα βάζουμε και τον κόσμο. Δηλαδή, ναι, ναι, φυσικά. Αυτά τα 25 άτομα που θα δουλέψουν για αυτό το δίσκο είναι συνεργάτες κάποιοι χρόνων, κάποιοι είναι νέοι άνθρωποι που τους γνώρισα, ας πούμε, πρόσφατα. Αλλά με ενδιαφέρει να στηρίξω με τις δικές μου μικρές δυνάμεις και με αυτή την ιδέα στην ουσία που δίνει ο κόσμος θα τους στηρίξει οικονομικά, να στηρίξουμε ανθρώπους δημιουργικούς που απλά εγώ βάζω τα τραγούδια. Θα μου μείνει ένας δίσκος, αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν μισθό, με καταλαβαίνετε. Εμείς σε καταλαβαίνουμε, ακριβώς. Είναι κάτι ναι. πολύ συμβολικό. Δεν είναι ότι θα σώσω τον κόσμο, ούτε εσείς θα σώσετε, ας πούμε, με τα 5 ευρώ, 2 ευρώ, 1 ναι. ευρώ, αλλά είναι μια κίνηση που εύχομαι να πάρει μεγάλη διάσταση, να τη μάθουν και άλλοι άνθρωποι και να καταλάβουν τη φιλοσοφία της. Mm-hmm. Και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε τέχνη. Να θέλει κάποιος να ανεβάσει μια παράσταση θεατρική, να μην έχει, ας πούμε, τα χρήματα για τη σκηνογραφία, να κάνει ένα crowdfunding 2-3 μήνες πριν, να μπορεί να μαζεύει τα χρήματα και να υλοποιεί το όνειρό του. Mm-hmm. Η ανταπόκριση μέχρι στιγμής πώς πάει? Είναι πάρα συγκινητικά όμορφη, γιατί φαντάσου αυτό που είπαμε, ότι ο κόσμος δεν το ξέρει, και όμως μέσα σε 2 εβδομάδες έχουμε καταφέρει και έχουμε μαζέψει 4.700. Wow. Είναι Μάλιστα. πραγματικά συγκινητική. Εγώ έχω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και πραγματικά συγκινούμε. Γιατί δεν το πιστεύεις ότι, ρε παιδί μου, ο κόσμος, ενώ πραγματικά το υστέρημά του, έτσι, πραγματικά το υστέρημά του. Ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι το κάνατε, το τολμήσατε σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά συγκυρία. Δεν είναι δηλαδή... καλά, και πριν ένα χρόνο δεν ήμασταν στο βαθύ πλούτο. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, μας έχει πέρασε ο δοστρωτήρας, ας πούμε, αυτός ο COVID και μας έφερε πάρα πολλές πληγές και φυσικά και μια τεράστια οικονομική πληγή, έτσι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε είναι ακόμη πιο συγκινητικό. Όχι, εγώ βλέπω μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Ήδη είναι 107-110 άνθρωποι που έχουν συμμετάσχει στο project. Για να δω. Mm-hmm. Το όνειρό σου ποιο είναι, πού θέλεις να φτάσετε, πόσοι να πάρουν μέρος στο project, τι ποσό να συγκεντρωθεί? Το ποσό, να σας πω, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το ποσό. Είναι 31.500 ευρώ. Εννοείται ότι ψάχνουμε και μεγάλους χορηγούς. Ξενοδοχείο, κάποιο brand, κάποια διαφημιστική, οτιδήποτε. Κάποιος από την ναυτιλία, οτιδήποτε. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Κάποιο σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε. Το θέμα δεν είναι, γι' αυτό λέω ότι δεν περιμένουμε από τον κόσμο. Mm-hmm. Θέλουμε ο κόσμος απλά να είναι πολύ. Ναι. Να μπορέσουν να μπορούν να βάλουν χρήματα 2.000 άτομα, 3.000 άτομα. Να μπουν σε αυτή τη φιλοσοφία. Ευρώ, να μπουν σε αυτή τη φιλοσοφία, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί. Όταν τελειώσει και πετύχει αυτό, θα είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που θα χαρούμε γι' αυτό. Γιατί θα είμαστε όλοι μέρος της επιτυχίας. Mm-hmm. Και εγώ εκεί αυτό κοιτάζω και θέλω να δώσω λίγη αισιοδοξία στους συναδέλφους μου, αλλά και στον κόσμο, ότι όλοι μαζί μπορούμε. Αλληλεγγύη και συλλογική προσπάθεια. Ναι, και στην πράξη κιόλας. Το άλμπουμ λοιπόν αυτό θα έχει τίτλο «Τα όνειρα δεν αναβάλλονται». Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται η καμπάνια μου. Α, έτσι λέγεται η καμπάνια. Η αλήθεια είναι, μου λένε να το ονομάσω έτσι, αλλά δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου, προφανώς. Δεν
είμαι σίγουρη, δεν έχω καταλήξει, γιατί δεν έχω τραγούδι που να έχει αυτό τον τίτλο. Να, θες να σου γράψουμε ένα εμείς? Εσύ είσαι τραγουδοποιός βέβαια. Θα σου γράψουμε, ναι. Εμείς είμαστε γραφιάδες, να γράψουμε και ένα. Το σκέφτομαι να σου πω, να γράψω κάτι που να έχει να κάνει με τα όνειρα. Το σκέφτομαι. Πάντως το τραγικό είναι αν τα όνειρα ματαιώνονται. Η αναβολή μερικές φορές είναι και οι συνθήκες που τα υποχρεώνει τα όνειρα να αναβάλλονται. Η ματέωση σίγουρα είναι το τραγικό. Ναι, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Γιατί η ζωή δεν μας ρωτάει, η ζωή συνεχίζεται. Οπότε και τα όνειρα πρέπει να συνεχίζονται. Όσο και αν ματαιωνόμαστε, γιατί εννοείται πως ματαιωνόμαστε για να επαναπροσδιοριστούμε και να επανατοποθετηθούμε, και είναι απόλυτα υγιές και ανθρώπινο. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε εκεί, να μην μένουμε κάτω. Όταν ξύσουμε τον πάτο, οφείλουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ρηχόμαστε προς το πάνω. Έτσι πιστεύω. Αργά αργά, σταθερά, με σταθερό βήμα. Πέννη, το καλοκαίρι θα σε συναντήσουμε κάπου? Για να δούμε, δεν ξέρω. Το πιστεύεις? Ναι, το πιστεύω, φυσικά το πιστεύω. Δηλαδή δεν παίρνει κανείς γυμναστική ευθύνη. Μας έχουν δώσει το πράσινο φως για τα live και δεν αναλαμβάνει κανείς γυμναστική ευθύνη, βρε παιδί μου. Τι πράγμα κι αυτό? Ναι, δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι οι χώροι, αυτό δεν εννοείς? Ναι, και οικονομικά. Δεν μπορείς εκεί που είναι να καλύψεις 10 άτομα, ξαφνικά να πρέπει να καλύψεις και πόσους security ανθρώπους και καρέκλες και ξέρεις, ναι. Και αυτό λέει και ανεβαίνει το κόστος της παραγωγής. Ναι. Και με μικρότερο αριθμό κόσμου. Ο δίσκος Ένα Φιλί θα λέγαμε ότι ήταν αυτοβιογραφικός. Ήτανε. Όλα μου τα τραγούδια είναι βιογραφικά, μωρέ. Έτσι θα είναι και, και ο επόμενος. Δώσ' μας έτσι ένα στίγμα το τι θα περιλαμβάνει. Όλα βιωματικά πράγματα είναι. Είναι πράγματα τα οποία ή τα ζω ή τα επιθυμώ ή είναι κάτι που μπορεί να σε τρομάζει ή είναι κάτι το οποίο αγαπάς, δεν ξέρω. Θα έχεις κάτι και για την καραντίνα, για αυτό που βιώσαμε, για αυτή την περιπέτεια? Ναι, αλλά θα το ακούσετε. Ναι, έχω κάτι. Έχω κάτι που γράφτηκε εν μέσω εγκλεισμού. Σε βοήθησε ο εγκλεισμός να δημιουργήσεις περισσότερο? Με βοήθησε ο εγκλεισμός να πεισμώσω περισσότερο. Να πεισμώσεις. Να πεισμώσω, να πιστέψω, να καταλάβω ότι ότι έχουμε πιάσει πάτο, αυτό που σου έλεγα πριν, και ότι χρειαζόμαστε φρέσκες ιδέες. Ναι. Ότι χρειαζόμαστε επιτέλους πρόταση. Και όχι πρόταση μόνο σαν και αυτή που πρότεινα και αυτό που λέω, ας πούμε, της καμπάνιας, αλλά πρόταση προς το Υπουργείο, πρόταση προς την κυβέρνηση. Πρέπει να τους επικοινωνήσουμε τα θέματα που έχουμε αντιμετωπίσει τόσα χρόνια που βρισκόμαστε στον χώρο του πολιτισμού. Δεν οφείλουν οι άνθρωποι να τα ξέρουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τους δικαιολογώ για τη στάση τους. Όμως, θα ήθελα πάρα πολύ να εκπροσωπήσουν κάποιοι άνθρωποι αυτό που λέμε τέχνη και να πάνε η μουσική, μάλλον πιο ειδικά, και να πάνε να μιλήσουν και να πούν ότι έχουμε αυτά τα θέματα με τους χώρους, έχουμε αυτά τα θέματα με την ασφάλιση, έχουμε αυτά τα θέματα με, καταλάβατε, με τις παραγωγές, με τους εξωτερικούς χώρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουμε κέντρο πολιτισμού, γιατί η Ελλάδα ήταν κέντρο πολιτισμού και έχει καταρρεύσει. Έχουν καταρρεύσει τα υπέροχα κτίρια της, έχουν καταρρεύσει, τι να πω τώρα, η παιδεία καταραίει. Δεν είναι έτσι. Θα έπρεπε σε κάθε γωνία να έχουμε μουσική, σε κάθε γωνία να έχουμε ζωγραφική, να έχουμε τέχνη, να έχουμε λογοτεχνία, να έχουμε φιλοσοφία. Νομίζω πάντως ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, άσχετα που βρισκόμαστε ακόμη στην περίοδο της πανδημίας, νομίζω όμως υπάρχουν πλέον οι κατάλληλες συνθήκες για να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος. Και όχι μόνο για το θεαθήνε ότι εμείς θα λύσουμε τον πολιτισμό, αλλά ένας ουσιαστικός, προκειμένου να λυθούν αυτά τα πάγια ζητήματα που υπήρχαν πάντα στον χώρο της τέχνης. Ακριβώς. Γιατί οφείλουμε όσοι ασχολούμαστε με την τέχνη και παράπλευρα, χωρίς να είμαστε καλλιτέχνες, να τα θέσουμε και επιτέλους να λυθούν. Και να λυθούν και τα μέσα, τα βαθιά της τέχνης, όχι μόνο αυτά που βλέπουμε πάνω στη σκηνή, γιατί πίσω από τη σκηνή υπάρχει πλήθος εργατών, πλήθος άλλων επαγγελμάτων. Ακριβώς. Και πρέπει λίγο, και νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη συνθήκη για να ανοίξει αυτός ο ουσιαστικός διάλογος.
Και εγώ έτσι νομίζω. Ναι, θα πάρει βέβαια λίγο χρόνο, φαντάζομαι, γιατί είναι χρόνια αυτά τα ζητήματα ακριβώς όπως το είπες. Καλή μου, καταστρέφουμε σε ένα λεπτό, αλλά για να ξαναχτίσουμε χρειάζονται έτσι, χρόνια. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Δεν ξέρω, εύχομαι να γίνουν πράγματα, εύχομαι να πάρουν θάρρος και άλλοι συνάδελφοι και να κάνουν πράγματα και να τολμήσουν και να προσφέρουν, ας πούμε, ιδέες. Είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές πάντως μια άσχημη. Αυτό το τρέξιμο, δηλαδή πολλοί κόσμοι μπορεί να πει τι κάνει τώρα, αυτή ζητάει λεφτά για να κάνει δίσκο σε αυτές τις εποχές. Mm-hmm. Παιδιά, ξέρετε τι τρέξιμο κάνω κάθε μέρα. Εγώ δεν θα πληρωθώ για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν θα πάρω χρήματα. Το κάνω από την καρδιά μου, γιατί δεν θέλω να με πάρει από κάτω μια κατάθλιψη ότι δεν έχω δουλειά αυτή τη στιγμή και ότι είμαι άνεργη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, ας μπούμε και λίγο πιο βαθιά από αυτό το εμφανές, ας πούμε, ναι, και μόνο το επιδερμικό. Αυτή τη στιγμή εγώ κάνω την ψυχοθεραπεία μου προσφέροντα. Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό φυσικά. Και... δηλαδή, προσπαθώ μέσα από τη μαυρίλα να βρω φως. Ναι. Πάντα έτσι έκανα στη ζωή μου. Και μόνο έτσι θα κάνουμε το επόμενο βήμα. Η μαυρίλα κάποιες φορές μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε, να πάμε μπροστά, να ξεπεράσουμε πράγματα. Ναι. Ακριβώς. Πέννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με δικό σου υπέροχο τραγούδι θα σε αποχαιρετήσουμε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να γίνει χαμός. Θα είμαστε εδώ. Αν πάρετε απόφαση να κάνετε και live, θα χαρούμε να σε φιλοξενήσουμε και πάλι. Θέλουμε τόσο πολύ, γιατί μας έχετε λείψει. Βέβαια, και εμάς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δημιουργική συνέχεια. Καλή δημιουργική συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια.